αυτό δεν είναι νοσηρό, ίσως, αλλά μπορεί να εξελιχθεί. Θέλω να εξομολογηθώ, έτσι δεν το έχω πει και πολλές φορές στη ζωή μου, ίσως και καμία. Είναι πάρα πολλά χρόνια από τότε. Μοίραζα φυλάδια σε μια γειτονιά, νεαρός πολύ, για να πηγαίνω διακοπές τα καλοκαίρια και είχα κλέψει το γράμμα κάποιου. Μέσα σε αυτή τη λογική, ρε παιδί μου, είδα ένα γράμμα έτσι με ένα ροζ, ξέρω εγώ, φακελάκι, έτσι, από αυτά τα κομικά που είναι και οι σελίδες τυπωμένες, έχει από πίσω μια κοπέλα, ας πούμε, και τέτοια. Και μάλιστα ήταν και αρωματική η σελίδα η μέσα, ενός κοριτσιού που το έγραφε σε ένα αγόρι. Φαινότανε, τέλος πάντων, εγώ το πήρα, πήγα σπίτι μου, το ανοίγω και το διαβάζω, φαινόταν ότι τέλος πάντων αυτός είχε κάνει διάφορες προσπάθειες να την προσεγγίσει και τέτοια, και αυτή ήταν μάλλον η πρώτη φορά που του απαντούσε. Αυτή μοιραστεί κάποια εμπειρία καλοκαιρινή σε κάποιο μέρος και ενώ ζούσαν και οι δύο στην Αθήνα, επικοινωνούσαν, ας πούμε, να είναι τη σου λέω τώρα, με κανονική αλληλογραφία. Και πιθανόν αυτός της είχε γράψει κάποια γράμματα από ό,τι φαινόταν από τα συμφραζόμενα και εκείνη δεν είχε απαντήσει. Και του απάντησε με αυτό το γράμμα. Μόλις κατάλαβα εγώ τώρα ότι ήταν τόσο σημαντικό αυτό το γράμμα για αυτόν τον τύπο, με πιάσαν τύψεις άσχημες. Και ξέρεις, με έπιασε αυτό το πράγμα που λες ότι κοίταξε, τώρα εδώ πέρα μπορεί να αλλάξει κάτι στην ιστορία με αυτό που έκανες. Ενώ εσένα δεν είναι τίποτα. Είναι όπως ξέρεις κάτι ταινίες με τις μηχανές του χρόνου, ας πούμε, που σου λέει ότι κοίταξε, που γυρίζεις, πας πίσω στον χρόνο, αλλά με αλλάξεις κάτι άκυρο, δεν μπορεί να γυρίσεις πίσω γιατί διαστρεβλώνεις τη ροή των πραγμάτων. Αισθάνθηκα κάπως έτσι λοιπόν, ότι μπορεί να αλλάξω κάτι στη ζωή αυτών των δύο παιδιών, ας πούμε, που ήταν στην ηλικία μου τότε, πιθανότητα. Και κόμπλαρα. Και στο τέλος πήγα κρυφά-κρυφά, ξέρεις, μου είχα σκίσει το φάκελο κανονικά τίποτε και το άφησα έτσι, ας πούμε. Ελπίζω βέβαια να μην το, δηλαδή μην το βλέπει τώρα ο άνθρωπος που του πήρα το γράμμα και φαντάζεσαι ότι κάποιος το έχει ανοίξει τότε να μην ξέρει, να νομίζει ότι είναι η μάνα του, 1002. Αυτό είναι το πράγμα που επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας, ας πούμε, σήμερα. Ρε παιδί μου, άμα πετύχω το ημερολόγιο ενός ανθρώπου, νομίζω ότι εγώ παραδέχομαι ότι θα το ανοίξω. Αλλά γενικά αυτό ξέρεις, και τότε ας πούμε που το έκανα, δεν είχα τις τύψεις του κλέφτη, αλλά του ειδονοβλεψία, αυτό που λες. Δηλαδή, ότι μπήκα στη ζωή ενός ανθρώπου και ίσως με την κίνηση που έκανα να του το πάρω αυτό το πράγμα, μπορεί και να την αλλάξω κιόλας. Και εκεί σου λέω, επέστρεψα την άλλη μέρα και το άφησα. Ναι, είμαι πάρα πολύ ειδονοβλεπτικός και δεν ξέρω τώρα. Αυτό δεν είναι νοσηρό, ίσως. Αλλά μπορεί να εξελιχθεί. Δηλαδή στο λεωφορείο, καμιά φορά μου ακούσω καμιά συζήτηση που με ενδιαφέρει, κλείνω το ραδιόφωνο από τα Walkman, κάνω ότι ακούω Walkman γιατί είμαι στον κόσμο, μάλιστα ψιλοκουνάω και το κεφάλι μου και ακούω κάτι μυθικές συζητήσεις. Καλύπτω την περιέργειά μου και αυτό μου δημιουργεί ευχαρίστηση.